ψήφισμα στη σύσκεψη της 23ης Φλεβάρη 2022. Η 8η Μάρτη, η Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας, εξακολουθεί να εμπνέει και σήμερα, το 2022, την οργάνωση και πάλι των εργαζόμενων γυναικών σε όλο τον κόσμο, όπως και στη χώρα μας. Οι αγώνες των εργατηρίων του 19ου και του 20ου αιώνα για ισότιμα δικαιώματα στην εργασία και στην κοινωνική δράση φωτίζουν το δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης για τη ζωή που έχουμε ανάγκη. Σε αυτό το δρόμο, οι εργαζόμενες γυναίκες αντλούν τη δύναμη, το θάρρος, το κουράγιο για να διεκδικήσουν την ισοτιμία και τη χειραφέτησή τους μαχόμενες. Τον 21ο αιώνα, οι σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορούν να εξασφαλίσουν την ικανοποίηση του συνόλου των κοινωνικών αναγκών της γυναίκας. Σήμερα, την εποχή της ψηφιοποίησης, μπορεί να εξασφαλιστεί σταθερή εργασία για όλες τις γυναίκες, με γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου και σταθερό ωράριο, με δημόσια και δωρεάν επανειδίκευση με αξιοπρεπείς μισθούς, με ολόπλευρη προστασία της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού στους χώρους δουλειάς. Μπορούν να εξασφαλιστούν δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα καλύπτει τις ανάγκες των γυναικών και των οικογενειών τους σε πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση, προαγωγή της υγείας, τον προγεννητικό έλεγχο και την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την περίθαλψη ασθενών με COVID αλλά και όλες τις παθήσεις. Όμως οι γυναίκες εργατοϋπάλληλοι, αυτοαπασχολούμενες, άνεργες, συνταξιούχοι και φοιτήτριες βιώνουν τη βαρβαρότητα της πολιτικής που τις αφήνει έρμεα των νόμων, της αγοράς και του κέρδους, που υπερασπίζεται η πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συμβιβαζόμαστε με την εργασιακή ζούγκλα που τις καταδικάζει σε μια ζωή λάστιχο, με ακατάστατα πολύωρα εξαντλητικά ωράρια, χωρίς κυριακάτικη αργία, χωρίς ελεύθερο χρόνο για κοινωνική ζωή και δράση, με γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, όπως η τηλεργασία, που κάνει δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου. Τη βαρβαρότητα που τις καταδικάζει σε εργασία χωρίς δικαιώματα, όπως τη δουλειά με τον μπλοκάκι ή οι συμβάσεις λίγων μηνών, που αφήνουν απροστάτευτες τις εργαζόμενες απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία, αποκλεισμένες από τα επιδόματα και τις άδειες στο κετού λοχίας, μητρότητας, από τις γονεϊκές άδειες, ακόμα και από την προστασία της εγγύου από την απόλυση. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενες μητέρες τιμωρούνται, ακόμα και με περικοπή μισθού 50%, όσες δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού λόγω πανδημίας. Τη ζωή μόνο με υποχρεώσεις για την αυταπασχολούμενη που δίνει αγώνα επιβίωσης στον ανταγωνισμό με τους επιχειρηματικούς κολοσσούς σε κάθε κλάδο, χωρίς κρατική στήριξη της μητρότητας, του εισοδήματος όταν αναγκάζεται να κλείσει το κατάστημα, την επιχείρηση λόγω ασθένειας. Τα γονατισμένα από την πανδημία νοσοκομεία που είναι υποστελεχωμένα με λειψό εξοπλισμό και χωρίς τις αναγκαίες μεθ και αγωνιούν που θα βρουν τα χρήματα για να χρυσοπληρώσουν γιατρούς και εξετάσεις στις μεγαλοκλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, καθώς και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι τελείως υποβαθμισμένη έως ανύπαρκτη. Την ακρίβεια που σπάει κόκαλα και την πολιτική που τσακίζει από 10 μεριές το εισόδημά τους με τους λογαριασμούς ενέργειας, τους άμεσους και έμεσους φόρους, τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, ενώ οι μισθοί είναι καθυλωμένοι. Τα φαινόμενα που ανθούν και μέσα στο σημερινό πανεπιστήμιο, όπου τα όνειρα, το μέλλον και η πορεία των σπουδών των φοιτητριών σκοντάφτουν πάνω σε εκβιασμούς και πιέσεις. Σε αυτές τις συνθήκες βίας και ανασφάλειας, γίνεται όλο και πιο δύσκολο για μια γυναίκα να απεγκλωβιστεί από μια βία απαθογόνα σχέση. Αυτές οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες γεννούν τους δράστες τέρατα των σεξουαλικών παρενοχλήσεων, της ενδοοικογενειακής βίας, των βιασμών, ακόμα και των δολοφονιών γυναικών. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και αντιπαλεύουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, που στο όνομα της ισότητας των φύλων και της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, τσακίζουν τη ζωή των γυναικών και το μέλλον των παιδιών τους. Δεν ανεχόμαστε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη στήριξη των κομμάτων που κυβέρνησαν, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, να χαρίζει 11 δις ευρώ για επιδοτήσεις και προνόμια στους επιχειρηματικούς κολοσσούς, να δίνουν 7 δις για τα Ραφάλ και τις φρεγάτες για να εξυπηρετηθούν οι νατοϊκοί υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί, ενώ την ίδια στιγμή καταδικάζει τις γυναίκες και τις οικογένειές τους στην ακρίβεια και τη φτώχεια. Εντείνουμε την πάλη μας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στα ευρωατλαντικά σχέδια
καθώς η όξυνση της αντιπαράθεσης των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία στο ουκρανικό μέτωπο προειδοποιούν για τους τεράστιους κινδύνους νέων υπεριαλιστικών πολέμων και τις επιπτώσεις που θα έχει για το λαό αυτή η εμπλοκή. Μέσα στο συλλογικό αγώνα των συλλόγων και ομάδων γυναικών της ΟΓΕ, των εργατικών σωματείων, των ενώσεων αυταπασχολούμενων, των φοιτητικών συλλόγων, μπορεί κάθε γυναίκα να βρει τη δύναμη ώστε με τη δική της αποφασιστική θέληση, στάση, δράση να παλέψει ενάντια στην εκμετάλλευση, τη βία, τους εκβιασμούς. Δίνουμε δυναμικά το παρόν στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, δυναμώνουμε κάθε εστία αγώνα για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων μας, της μητρότητας, της υγείας, του εισοδήματός μας. Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση της 26 Φλεβάρη στις 12 στο Σύνταγμα. Τιμάμε αγωνιστικά την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας με συγκέντρωση την 8η Μάρτη, 6 ώρα στο Σύνταγμα. Παλεύοντας για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες και για όλους, με όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, με σταθερό ωράριο εργασίας, με μείωση των ωρών εργασίας, χωρίς καμία μείωση αποδοχών. Για 35ωρο, 7ωρο, πενθήμερο, για την κατάργηση των νόμων που προωθούν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και την κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Όχι στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Άδεια κοίηση στο κετού λοχίας μητρότητας με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης. Να καταργηθεί η προϋπόθεση συμπλήρωσης 200 ενσήμων τα τελευταία 2 χρόνια για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας και της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας από τον ΟΑΕΔ. Επίδομα αδείας μητρότητας αυτοαπασχολούμενες 2 μήνες πριν και 6 μήνες μετά τον τοκετό στο ύψος του κατώτατου μισθού με ευθύνη του κράτους. Απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές αυτή την περίοδο. Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς για την προστασία του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας. Πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους και όλες. Καμία εργαζόμενη και πρακτικάρια φοιτήτρια να μην είναι ανασφάλιστη. Κρατική χρηματοδότηση και ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, των νοσοκομείων και των πρωτοβάθμιων φροντίδων υγείας με προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού και λοιπού προσωπικού. Επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια. Επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων υγείας χωρίς αποζημίωση. Δημόσιες και δωρεάν δομές συμβουλευτικής γονέων, παιδιών, οικονομική και κοινωνική στήριξη των διαζευμένων γονιών, ιδιαίτερα των μονογονεϊκών. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50%. Κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και συνολικά στην ενέργεια. Κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Όχι στις κατασχέσεις και στους πληστηριασμούς της λαϊκής περιουσίας. Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη δημιουργία και λειτουργία των κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών για την πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών. Με την άμεση και πλήρη στελέχωσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ και ΚΙΝΣΕΠ. Ενημερωτικά προγράμματα σε σχολεία, σχολές, σε χώρους νεολαίας από επιστημονικούς κρατικούς φορείς.